Γεια σε όλες και όλους. Είμαι η Κωνσταντίνα και έρχομαι από την Novibet. Σήμερα έχω έρθει να σας μιλήσω για scaling ομάδων, αλλά και ανθρώπων. Πριν όμως σας το πω αυτό, να σας πω μερικά πράγματα για μένα. Έχω σπουδάσει πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας και η καριέρα μου ως developer τελείωσε λίγο μετά το Πανεπιστήμιο, γιατί δεν μου άρεσε καθόλου ο προγραμματισμός. Για να είμαι ειλικρινής, και τα 5 χρόνια που σπούδαζα, μετάνιωνα για αυτή την επιλογή, γιατί θεωρούσα πως είναι μονόδρομο στο να γράφω κώδικα. Βγαίνοντας λοιπόν από τη σχολή, το δοκίμασα. Η πρώτη μου δουλειά πρακτική ήταν πάνω στις σπουδές. Επιβεβαίωσα πως δεν μου άρεσε. Και στη συνέχεια εργάστηκα για περίπου 2 χρόνια ως business analyst. Στην Novibet ξεκίνησα ως business analyst και έπειτα από 4 μήνες άλλαξα σε Scrum Product Owner. Αυτό έγινε με αρκετά παράδοξο τρόπο, καθώς εκείνη την περίοδο είχε αδειάσει μια θέση, η προηγούμενη Product Owner πριν από μένα έφυγε από την εταιρεία. Η διοίκηση της εταιρείας έκρινε πως η συγκεκριμένη θέση θα έπρεπε να καλυφθεί σχετικά άμεσα, οπότε αποφάσισαν να προσπαθήσουν έστω να την καλύψουν εσωτερικά. Φυσικά όλα αυτά που σας λέω τώρα δεν τα ήξερα, σαν παρασκήνιο. Οπότε σε μια κουβέντα που είχα με τον CTO της εταιρείας, μεταξύ άλλων, με ρώτησε αν κάποια στιγμή θα με ενδιέφερε να είμαι πιο κοντά σε μια ομάδα ανθρώπων. Πολύ χαρούμενη που κάποιος ενδιαφερόταν για το career path μου και τι θέλω να κάνω σε 5 χρόνια από εκείνη την ημέρα, του είπα πως ναι, θα ήθελα. Γύρισα σπίτι μου λοιπόν την ίδια μέρα, λέω στη μαμά μου, τι καλός αυτός ο υπεύθυνος. Ενδιαφέρθηκε να μάθει για το τι θέλω να κάνω τα επόμενα 5 χρόνια. Και 5 μέρες αργότερα, με ξαναφωνάζει στο γραφείο του, μου λέει τι θα γίνει. Θα την αναλάβεις αυτή την ομάδα. Πριν το καταλάβω, είχα δεχτεί την θέση. Ήμουν σε ένα meeting στο οποίο γνώριζα τον team leader της ομάδας και λίγο μετά από αυτό ήμουν σε ένα ακόμα meeting όπου γνώριζα 10 ανθρώπους που δεν τους ήξερα, δεν με ήξεραν και έπρεπε να δουλέψω μαζί τους. Από τη μια μέρα στην άλλη, κλήθηκα να τους στηρίζω, να παίρνω αποφάσεις όσο μπορούσα. Δεν μπορούσα να παίρνω και πολλές. Γενικά, να σας πω ότι στάθηκα πάρα πολύ τυχερή, γιατί με αγκάλιασαν. Δεν έδωσαν σημασία ούτε στο ότι ήμουν 25 χρονών, ούτε στο ότι ήμουν γυναίκα φυσικά. Επένδυσαν στο να με βοηθήσουν να μάθω τη δουλειά, για να τους βοηθήσω κι εγώ μελλοντικά. Κάπου εδώ να πω ότι οι σπουδές που δεν μου άρεσαν που έλεγα πριν ήταν το βασικό και μοναδικό πράγμα που με βοήθησε στην αρχή να επικοινωνήσω μαζί τους. Έπιανα λέξεις που κάπου τις είχα ξανακούσει, οπότε κάπως έτσι προχωρήσαμε. Γενικά, χάνω ένα, δεν πειράζει. Γενικά η εταιρεία μεγαλώνει με ραγδαίους ρυθμούς. Το 2021 που τους γνώρισα ήταν 10 άτομα, σήμερα είναι 30. Από τη μία ομάδα που ήταν τότε, σήμερα είναι 4. Και από τον ένα leader που ήταν τότε, έχουμε επίσης 4 leaders αυτή τη στιγμή. Και οι 4 ομάδες δουλεύουν πάνω σε κοινό product, παράλληλα. Και οι 4 ομάδες έχουν παράπονα. Και οι 4 ομάδες χρειάζονται βοήθεια καθημερινά, χρειάζονται απαντήσεις σε ερωτήσεις που έχουν. Γενικά χρειάζονται πάρα πολύ support. Φυσικά δεν πήγαν όλα τόσο ονειρικά. Δηλαδή, από τη μία ομάδα δεν πήγαμε μέσα σε μια μέρα σε 4 ομάδες. Πριν το κάνουμε αυτό, δοκιμάσαμε να σπάσουμε σε 2 ομάδες. Και αποτύχαμε. Αποτύχαμε γιατί διαλέξαμε λάθος προσέγγιση σε αυτό. Φυσικά τότε δεν το ξέραμε ότι η προσέγγιση είναι λάθος. Μας φαινόταν το πιο σωστό. Ούτε τώρα ξέρουμε αν ακολουθούμε μια σωστή προσέγγιση. Υποθέτω θα μάθουμε κάποια στιγμή στο μέλλον, αν το πιάσαμε αυτό το στοίχημα. Γενικά, είναι μια πολύ ongoing και γεμάτη διαδικασία. Η καθημερινότητά μας τρέχει με ρυθμούς που ούτε και οι ίδιοι δεν προλαβαίνουμε να καταλάβουμε. Μέσα σε αυτά 2 χρόνια πειραματιστήκαμε πάρα πολύ, διαφωνήσαμε πάρα πολύ. Πήραμε αποφάσεις που την επόμενη μέρα τις αναιρέσαμε, γιατί τελικά δεν μας άρεσαν. Μάθαμε νέες έννοιες όπως είναι το scale το agile ή το scrum of scrums. Και κάπως έτσι
προχωράμε αυτά τα δύο χρόνια. Γενικά, όλο αυτό το διάστημα θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που μας βοήθησαν να πάμε παρακάτω. Σαν τις δύο πρώτες και βασικότερες, θα πω την ειλικρίνεια και το σεβασμό προς τους άλλους. Και μαζί με αυτές τις δύο θα αναφέρω και την εμπιστοσύνη. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν χτίζεις ομάδα. Φαντάζεστε να πήγαινα στους 10 ανθρώπους που δεν είχα ιδέα και να τους έλεγα: «Α, δεν θα το κάνετε έτσι. Δεν το κάνετε σωστά». Δεν είχα ιδέα, για να το πω αυτό. Δεν το έκανα και ούτε θα το κάνω και ποτέ, αλλά ναι. Επίσης, χρειαζόμαστε νέους ρόλους. Είμαστε στην εποχή του Agile. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να έχει όλο το ownership και όλη την ευθύνη για πράγματα τα οποία συμβαίνουν καθημερινά. Οι νέοι ρόλοι έρχονται μαζί με νέους ανθρώπους. Οι νέοι άνθρωποι φέρνουν μαζί τους νέα βιώματα, νέες εμπειρίες, που τις έχεις, τις ακούς, κάποιες ακολουθείς, κάποιες όχι, εξαρτάται, αλλά οι νέοι άνθρωποι έρχονται μαζί με νέα πράγματα. Τα αγαπημένα μου είναι τα λάθη. Φυσικά και θα κάνουμε λάθη. Κάναμε πάρα πολλά λάθη, ακόμα κάνουμε. Είναι OK να κάνεις λάθος. Δεν μπορείς να ξέρεις αν αυτό που διαλέγεις εκείνη τη στιγμή είναι το σωστό. Δεν μπορείς να ξέρεις αν οι γύρω σου θα κάνουν κάποιο λάθος που θα σε επηρεάσει. Το readjust είναι ένας από τους βασικούς κανόνες ή πυλώνες, όπως θέλετε, του Agile. Εμείς βρεθήκαμε στην ευχάριστη θέση να έχουμε να λύσουμε ένα από τα πιο ωραία προβλήματα. Ένα πρόβλημα scaling. Δεν ξέραμε πώς θα το λύσουμε. Έπρεπε να το λύσουμε μόνοι μας. Οπότε ο μοναδικός τρόπος για να το κάνουμε αυτό ήταν να κάνουμε readjust, να βρίσκουμε πράγματα που μας τέριαζαν, να τα ακολουθούμε και βήμα-βήμα να πηγαίνουμε λίγο πιο μπροστά. Ως γυναίκα τώρα σε όλο αυτό, όπως σας είπα, η ομάδα μου δεν ενδιαφέρθηκε, που ήμουν και γυναίκα, ούτε που ήμουν μικρή. Η υπεύθυνή μου αυτά τα δύο χρόνια επίσης δεν φάνηκε να τους ενοχλεί το ότι είμαι γυναίκα. Γενικά δεν μπορώ να σας πω ότι αντιμετώπισα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ως γυναίκα. Ξέρω ότι ακούγονται πολλά. Θεωρώ ότι είμαι τυχερή που δεν έχω βιώσει κάποιο περιστατικό για να σας το αναφέρω τώρα. Ελπίζω να μην έχω ούτε σε κάποια μελλοντική παρουσίαση να αναφέρω κάτι. Θεωρώ ότι ως γυναίκες και ειδικά σε μεικτές ομάδες και ειδικά στον χώρο του technology, που δεν είναι μόνο το engineering, το κομμάτι της συναισθηματικής νοημοσύνης, τα διάφορα skills τα οποία έχουμε, τα οποία είναι πολυδιάστατα, ο καθένας δρά και ταιριάζει σε χώρους με τρόπους που δεν ταιριάζουν όλοι οι άνθρωποι. Γενικά, η τεχνολογία περιέχει πράγματα τα οποία είναι πολύ κοντά στα φυσικά ταλέντα της γυναίκας. Δηλαδή, το να είσαι δημιουργικός, το να είσαι ευέλικτος, το να μπορείς να συνεργαστείς με ανθρώπους από άλλες αρμοδιότητες. Γενικά, δεν είμαι λάτρης της στατιστικής, αλλά εδώ είμαστε για να ενδυναμώσουμε την παρουσία των γυναικών στον χώρο της τεχνολογίας και ίσως τα νούμερα να βοηθήσουν λίγο σε αυτό. Σε αυτό το slide σας παρουσιάζω τα νούμερα για τις δύο ομάδες τις οποίες ανήκω στην Novibet. Ως Product Owner, λοιπόν, ανήκω στην ομάδα του Product and Portfolio. Αυτή η ομάδα στελεχώνεται από Product Owners, Scrum Masters και Business Analysts. Και το 43% αυτής της ομάδας είναι γυναίκες. Επίσης, ανήκω στην ομάδα για την οποία σας μιλάω τόση ώρα, την ομάδα του Account. Σε αυτή την ομάδα, εγώ και οι Scrum Masters είμαστε γυναίκες. Το 50% των Team Leaders είναι επίσης γυναίκες. Και το 30% της ομάδας overall είναι γυναίκες. Φυσικά, αυτά τα νούμερα μπορούν να βελτιωθούν κατά πολύ και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Κλείνοντας αυτή την παρουσίαση, θα αναφέρω τα τρία πράγματα που θεωρώ ότι σημάδεψαν εμένα αυτά τα 2,5 χρόνια. Το πρώτο, όπως είπα και πριν, είναι τα λάθη. Λάθη θα κάνουμε. Στην τελική, νομίζω τα λάθη είναι αυτά που μας μένουν στην πορεία. Λες, αυτό το έκανα λάθος, μην το ξανακάνω. Το επόμενο είναι το να είμαστε ανοιχτοί σε αλλαγές. Είτε αυτό έχει να κάνει με μια διαφορετική επαγγελματική κατεύθυνση από αυτή που μας προορίζουν οι σπουδές μας. Είτε αυτό έχει να κάνει με ένα νέο industry,
με ένα νέο ρόλο που δεν έχουμε δοκιμάσει στο παρελθόν, νομίζω ότι αξίζει να δίνουμε στον εαυτό μας τα ερεθίσματα και τις ευκαιρίες που το αξίζουν. Και μιας και μιλάω για ευκαιρίες, φυσικά το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Σε ένα περιβάλλον όπου ευνοούνται οι ευκαιρίες και υπάρχει mentoring, κάθε μία από εμάς μπορεί να ευδοκιμήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.